OP as fuck. Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο μόλις έφτασε στην κατοχή μου, Knights of Azur 2. Είχα κάποια hints για το προηγούμενο παιχνίδι, είχα δει κάποια ωραία συλλεκτικά, αλλά δεν είχα ασχοληθεί πολύ, μιας και ήξερα ότι ήταν για το PlayStation 4. Το συγκεκριμένο βγαίνει για PC, Switch, PlayStation 4 και Vita και είναι μια συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού, αν και έχει πολύ μικρό connection, όπως ότι εμφανίζονται κάποιοι χαρακτήρες από το προηγούμενο παιχνίδι σε αυτό. Να σας πω ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, το παιχνίδι μου το έδωσα να το δοκιμάσω, να το τεστάρω, να δω αν είναι όντως τόσο ωραίο και διασκεδαστικό όσο φαίνεται και ακούγεται. Το soundtrack πάντως, από ό,τι ακούτε κι εσείς από πίσω, τα σπάει, είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα hack and slash RPG. Δεν έχω πολλά hints για την ιστορία και να σας πω την αλήθεια, δεν έκατσα να το διαβάσω. Δεν έκατσα γιατί. Πρώτον, να σας μεταφέρω ξερά κάποια πράγματα που διάβασα, δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει νόημα. Και κατά δεύτερον, διασκεδάζω περισσότερο και απολαμβάνω περισσότερο παιχνίδια, σειρές, ταινίες οι οποίες με εκπλήσουν. Δεν ξέρω, για αυτά που δεν ξέρω πολλά πράγματα και που απλά παίζοντας, βιώνοντας και παρακολουθώντας μου αρέσουν, με εντυπωσιάζουν. Οπότε πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. New Game. Το συγκεκριμένο, όπως έχετε καταλάβει, το παίζω στο PC. Και πάμε να δούμε αν είναι τόσο διασκεδαστικό όσο φαίνεται. Ας πούμε το τσαγάκι μας. Πριν από χρόνια, ένας δαιμονικός Night Lord vanquished, εξαφανίστηκε, τιμωρήθηκε, τι έπαθε. Upon his defeat, yeah, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Η Curia νομίζω είναι ένας οργανισμός. Και από όσο έχω πάρει στα ψηλά, μπορούν να κυκλοφορούν γενικά την ημέρα, περισσότερο παρά τη νύχτα, γιατί υπάρχουν τέρατα τα οποία κυκλοφορούν τη νύχτα. Anyway. Ωραίο άρμα. Λιλιάνα. 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 Αυτές οι τρεις είναι πρωταγωνίστριες, από όσο έχω καταλάβει. Για να απολαύσετε το παιχνίδι σας σε καλύτερη ποιότητα, πρέπει να ρυθμίσετε τα γραφικά πριν ακόμη ξεκινήσει, γιατί τώρα τελευταία τα παιχνίδια έχω προσέξει στο Steam βγαίνουν με ψιλοχάλια γραφικά, οπότε πρέπει να τα ρυθμίσετε ξανά. Από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, ενδιαφέρον. Και θα παλέψουμε με τα παιδιά. Παίζω με το χειριστήριο. Ελπίζω να είναι πιο καλό από το ποντίκι. Από ό,τι κατάλαβα, θα είναι το tutorial αυτό. Attack, ok. Press, ok. Strong και normal, το έχουμε. Ok, let's go. Hit και X, hit και X. Α, έχει και combo. Oh, έχει και combo. Σε τέτοια παιχνίδια, hack and slash, απλά πατάς τα κουμπιά random. Let's go! Smash buttons! Και από ό,τι κατάλαβα, κεντράει μόνο τους χαρακτήρες. Εντυπωσιακό, είναι διασκεδαστικό. Defense, 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 πάμε. Αν πατήσεις το κεντρικό δεξί, μοχλό, κάνει target. Τα γραφικά, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Φαίνεται κάποιο ένα μικρό pixel. Αλλά pixel blur, αλλά η φάση είναι ότι είναι ωραίο, διασκεδαστικό, δεν το προσέχεις πάνω στη μάχη. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα του κάτσι είναι πολύ πιο προσεγμένο. Πάντως η αλήθεια είναι την απόλευση. Κοριτσάκια με μένι φούστες, μάλιστα, να παίζουν σπαθιά. Why not? Ο Τζόσταν,
もしかしてリリアーナ。私そんなに変わった？τι λες τώρα? Ω. Σκούσιβα, οτονά που κουνάτα. Αρούσιβα, καβάτε να ικανά. Ικημασό. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε. Μέχρι τώρα το λίγο hack and slash. Λίριανο. Γενικά είναι διασκεδαστικό. Η ιστορία είναι normal εκνοποιητική, αλλά σας ξαναείπα ότι το gameplay είναι που έχει πλάκα. Αναβαθμίζεις το χαρακτήρα και όπως σου ξέρω έχεις και ένα δεύτερο χαρακτήρα μαζί, ο οποίος αναβαθμίζεται και αυτός. Εσύ είσαι η Λιλιάνα και παίρνεις τη Λίλ, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κατόρες, κάτσιν και πάμε. Δείτε τώρα στολή έτσι, wow. Boobies. Εντάξει, γραμμικό φαίνεται. Οκ, έχουμε, συνεχίζεται. Και λογικά θα συνεχίσουμε τη μάχη. Προφανώς εμφανίζεται ο δεύτερος εχθρός. Εντάξει, οι εχθροί θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο καλοφτιαγμένοι, για να νομίζω εξελίσσονται όσο περνάει η ώρα. Ωραία. Έλα, Λιλιάνα. Θα με βοηθήσεις. Νομίζω ότι κουβαλάς μαζί σου αυτήν. Συνέχεια. Και σε βοηθάει στη μάχη η Λίλι, time to explain Lily, αυτό που σας έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα να δω ένα βίντεο που να εξηγεί κάποια πράγματα και έπιασα κάποια ψηλά. Έχεις από ό,τι φαίνεται ένα δεσμό με τη Λίλι, παλεύετε μαζί και double attack δικό σου, revenge attack δικό της. Καλό αυτό, οπότε χτυπάει και αυτή από πίσω, είστε partners και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δύο πατάνε το χειριστήριο και σκοτώνουν τέρατα. I agree with that. Και let's take a look at the Liliana's unique abilities. Έχει το... τι λέχει? Έχει αυτή την ακτίνα, έχει μια ακτίνα. Που, αν έχετε παίξει Dota και έχετε παίξει το Vanguard, ποια είναι, που χτυπάει από πάνω το beam. Κάτι παρόμοιο σκεφτείτε, ένα beam που χτυπάει από ψηλά. Γκάμπαρα. Γκάμπαρα. Μαρκάρουμε. Πρέπει να μάθω κόμπο. Σε βοηθάει και από πίσω. Α, βλέπετε, εντωμεταξύ το στέλνει και δεν φαίνεται τώρα. Κερδίσαμε, κερδίσαμε. Ωραίο είναι, μ' άρεσε, είναι πολύ ωραίο. Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Οκ, έρχεται μεγάλο τέρας, κάνα μπουσάκι θα είναι. Μπλοκ. Μπλοκ. Έλα. Τι λες τώρα, πολύ προ. Καλό. Ω, το κερδίσαμε. Wow. Έλα, τρεις λίγο το κείμενο, εντάξει, δεν είναι τόσο, ναι, ναι. Οκ, δείτε πλάνο τώρα ρε φίλε, τι είναι αυτά. Εδώ μεταξύ. Οκ. Main quest. Α, έχουμε και main quest. Ωραίο tutorial, by the way. Α, έχεις ένα indicator και πρέπει να πας. Βλέπετε και το χάρτη επάνω στην άκρη. Κάπου εκεί πέρα. Ας πάνω, το βλέπετε. Νομίζω θα είναι στα δεξιά της δικιάς σας οθόνης. Αν πατήσουμε. Ωραία, ωραίο μενού. Έχουμε και τα quest εδώ πέρα να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ενδιαφέρον. Πρέπει να έχει multiplayer, για να δούμε λίγο. Καταρχήν έχει collections. Α, έχει ωραία items τα οποία συλλέγεις από ό,τι κατάλαβα. Έχει ψωμί από ό,τι καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο game. Τα settings του είναι απλά. Αρκετά απλά, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Την ανάλυση τη ρυθμίζει από πριν, σας το ξαναλέω. Τώρα τελευταία το έχω προσέξει σε πολλά παιχνίδια να γίνεται αυτό. Και εμείς πρέπει να πάμε από εδώ. Ωραία, με το. Οκ. Okay.
Πάντως, όσο περνάει η ώρα, νομίζω ότι τα γραφικά βελτιώνονται. Ενώ ξεκίνησε ψιλοχάλα λίγο. Ξελοφάση. Καλή φάση. Ου! Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μπορώ να τηλεμεταφέρομαι και πάνω στους εχθρούς. Βλέπετε, σου κλείνει την περιοχή και σου λέει θα παλέψεις εδώ πέρα. Τι λες τώρα! Χάμα το! Τώρα τελευταία χωρίς και τα διασκεδάζω εγώ με τα παιχνίδια. Πραγματικά. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ είναι μια μέρα πολύ δύσκολη. Δουλεύω από τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Και είναι γύρω στις 12 το βράδυ τώρα που γυρίζω αυτή τη στιγμή το μοντάζ. Δηλαδή τα 5 ώρες πραγματικά είναι τέρμα ξεκούραστο. Λογικά πρέπει να πάμε κάπου... Εδώ πρέπει να πάμε. Κάτι έχει εδώ, αλλά... Ωραία, εδώ. Το έχουμε. Και αλλάζει χάρτη. Γραμμικό όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι καλό γιατί δεν επιβαρύνει το PC. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο δεν μπορώ να δω με πόσα frame τρέχω. Αλλά είναι αρκετά... Ρευστό, παίζει να είναι πάνω από 60 FPS. Αλλά όντως για κάποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω πως θα τρέχω. Δεν βλέπω κάποιο lag. Εδώ είμαστε στο χωριό. Ωραία, τώρα κάτι θα συμβεί εδώ. Δεν ξέρω, είναι τέρμα διασκεδαστικό. Αχ, το κουραστικό βέβαια είναι αλήθεια αυτά τα skip, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει πάρα πολύ το Tookiten που έπαιζε στο PlayStation V. Παρόμοιο σκεπτικό, hack and slash RPG. Πάντως τα visuals είναι πολύ ωραία και η μελωδία από πίσω είναι πολύ ωραία. Και τα visuals γενικά είναι πολύ ωραία. Ναι, κοκό. Ναι, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω skip, οπότε το αφήνουμε να τρέξει. Αυτά τα όνειρα των μικρών κοριτσιών. Ναι, oh. Και εμάς πεις αρέσουν τα άνιμ, δεν λέω. Αλλά ρε παιδί. Άντε, θα την πάμε στο Ερουλουμ. Ερουλουμ. Yes, it's a promise. Κάπου θα ξεκινάνε όλα τα σπουδαία άνιμ. Δώσε μας εχθρός να παλέψουμε, please. Εάν σας αρέσει μόνο η μάχη, ίσως να σας κουράσει λίγο αυτό. Αλλά εντάξει. Still the same old Liliana. Δηλαδή κάναμε μια παύση εκεί για να δούμε τα αστέρια και να μιλήσουμε. Ναι ρε φίλε, ναι, double chase, τι είναι αυτό. Με το B. Ου! Ωρε φίλε! Καλό! Εντάξει, εύκολο είναι! Γεια σας παιδιά! Εντάξει, damage πολύ δεν βλέπω! Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η μάχη είναι αρκετά ζουμαρισμένη και χάνεις αρκετά πράγματα, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά και δεν μπορείς να κεντράρεις εύκολα. Εντάξει. Πάμε μια βόλτα στο χωριό. Πάμε μια βόλτα στο χωριό. Δεν πήγαμε, μπορεί να ανακαλύψουμε τον, μπορώ να βγω εδώ. Ωραία, καινούργια σκηνή. Ενδιαφέρον. Σε επαναφέρει. Δεν μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι ελεύθερα. Ωραία, οκ, okay. Βγαίνεις από εδώ. Σε επαναφέρει οπότε, ναι.
Οι εχθροί βέβαια που σπαρώνουν είναι λίγο επαναλαμβανόμενοι. Από όσο ξέρω έχει και bosses. Αρκετά bosses. Μάλιστα, μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το εξερευνήσω λίγο περισσότερο το μέρος, αλλά... φτιάξω και έφυγα. Άρα, θα κολυμπήσουμε. Τι λες τώρα? Okay. Save βέβαια! Για μισό κάνει save. Πώς σώζει ο Κώστας. Έχει auto save. Όχι auto save. Εντάξει, γραμμικό. Και από ό,τι καταλαβαίνω λόγω της γραμμικότητας. Οκ. OP as fuck. Και παίρνουμε και αντικείμενα. Ρε φίλε. Ναι. Έλα, μη στεναχωρήσεις, κοριτσάκι, θα σε σώσουμε. Πάμε. Ικιμάσο. Wow, αυτό ήταν καλό. Έλα ρε φίλε, αυτό είναι διασκεδαστικό. Αυτό είναι τέρμα διασκεδαστικό. Φυσικά. Και στο δρόμο θα σκοτώσουμε κόσμο. Λογικά, εντάξει, αν είναι, θα τη σώσουμε. Δεν μπορεί. Θα σκοτώσουμε τη Moon Queen επειδή είμαστε προ. Πάλι με την άμαξα. Ο μαύρος καβαλάρης πάνω. Δείτε πόσο άκυρος είναι αυτός που οδηγάει. Δες. Εντελώς δεν μπήκαν καν στον κόπο. Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι έχει... τα visuals δεν είναι τόσο super duper, αλλά θα έξω. Άντε πάμε πάλι. Τρελό καρναβάλι. Λίγο Claymore μου θυμίζω όλο αυτό, είναι η αλήθεια. Δεν μπορείς να κάνεις skip, προφανώς όχι. Nice. Άντε να δούμε το μετά. Εντάξει, ο Γκόγκο από εκεί φορτίζει το σπαθί του. Ο οδηγός ατάραχος στο βάθος λέει, παιδιά να πάρω popcorn να φάω να δούμε τι παίζει. Μην αγχώνεστε, εγώ ένα NPC, είμαι απλό. Ας πιούμε το τσαγάκι μας. Άντε στην υγειά σας. Καινούρια... Είναι λίγο δύσκολο, βέβαια. オッケー。ある。早くリリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルエも一緒に行こう。どこへ行こうというなら。わ、花よ。月の女王。何?リリアナをどうするつもりだ? まだその時ではない。何のことだ。だ。ラグメナイト。お前の死に。いや、そこまでブラカイ。あ、レス。それもいいだ。え、テーマドタ、ダイクス、パーマティカ、オブジェクトフィクス、レイ。アスペクトリングドタ、キャストスワロレスメソ。 Άμα ρε φίλε. Λουε. Ωρε φίλε. Λες τώρα. Δύσκολο.
Πρέπει να μάθεις τον dodge λίγο. Μήπως θα με βοηθούσεις, λοιπόν. Έφανε. Μπα, δικτός όντως, πονιά αρκετά δύσκολο. Ωραία. Δεν πέφτει ρε αυτό. Επίσης. Είμαι κακός, πέφτεις. Πολύ πράγμα. Οπ. Σουβλάκι. Τι λες τώρα. Really now. Τώρα ξεκινάει. Ωρε φίλε. Και κάπως έτσι create new save file. Save. Λοιπόν, σώσαμε. Θα σας αφήνω εγώ προς το παρόν. Φαίνεται εντυπωσιακό. Οπότε από ό,τι καταλάβατε πάμε chapter. Έχει πολύ δρόμο μπροστά το story. Αλήθεια να φαίνεται εντυπωσιακό, είναι σαν να παίζει σε anime. Δεν ξέρω, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που έχουν βγει και πρέπει να παίξουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε. Μένα μου άρεσε, αλήθεια είναι διασκεδαστικό, βέβαια είναι διαφορετικό από ό,τι έχω συνηθίσει μέχρι τώρα. Αλλά είναι διασκεδαστικό και ξεκούραστο. Δεν σε κουράζει πάρα πολύ, δηλαδή μπορείς να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου μετά από τη δουλειά. Τσεκτεκνά ο Κώστας, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό με τα Σαββατοκύριακα θα το συνεχίσω. Θα κάνω τα unboxing τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, επειδή είναι μέρα ξεκούρασης, μέρες ξεκούρασης μάλλον, θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Ξέρω ότι δεν έχουν τόσο απήχηση όσο το unboxing και δεν τα βλέπετε τόσο πολύ, άσχετα από τη δουλειά που ρίχνω ή όχι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο να σας πω την αλήθεια αυτό. Το κάνω γιατί θέλω να ξεκουράζομαι, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία θέλω να παίξω και θέλω να σας δείξω και εσάς που τα βρίσκω ενδιαφέροντα. Και σιγά σιγά, μια που δεν μπορώ να κάνω stream με τις ταχύτητες που έχω. Anyway, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο και με ξεκουράζω, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πήγα να πάω unboxing, αλλά όχι. Gameplay βίντεο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.